την αύξηση που είχαμε τις τελευταίες μέρες του αριθμού των κρουσμάτων COVID στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, αλλά και στο Δήμο Κοζάνης. Να πω ένα νούμερο περίπου, ότι ο ημερήξιος δείκτης μολύνσεων, που είναι ο αθρηστικός δείκτης των κρουσμάτων των τελευταίων 14 ημερών, με ανεπίσημα στοιχεία, γιατί δεν έχουμε τέτοιου είδους ενημέρωση από τον από την πολιτεία, ενώ πριν από μια εβδομάδα κυμαίνονταν στο επίπεδο των 40-45 κρουσμάτων, το Σάββατο έφτασε και την Κυριακή του Σαββατοκύριακου προσεγγίζει τον αριθμό των 100 κρουσμάτων. Θυμίζω ότι κάτω από τα 50 είμαστε στην πράσινη περιοχή, 50 με 150 είμαστε στην πορτοκαλί και από το 150 και πάνω μπαίνουμε στο κόκκινο και μπαίνουμε στο σκληρό lockdown. Έτσι είναι προφανές ότι σε μια εβδομάδα εκτείναξη των κρουσμάτων από τα 40-45 στα 100 περίπου είναι μια πολύ σημαντική αλλαγή που μας επιβάλλει να ανησυχούμε. Θυμίζω ότι αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη εμβολιασμοί για τον κορονοϊό, τόσο από το εμβόλιο της AstraZeneca όσο και στο Pfizer. Ήδη κάποιοι συνάδελφοί μας στο Δήμο έχουν αρχίσει να λαμβάνουν το εμβόλιο της AstraZeneca. Όμως απέχουμε πολύ ακόμα από το να αποκτήσει ο γενικός πληθυσμός, η κοινότητα, ένα υψηλό επίπεδο ανοσίας. Ακόμα δεν έχουμε πιάσει ούτε το ποσοστό του 10% και μιλάω για πανελλαδικό επίπεδο στο γενικό πληθυσμό. Συνεπώς η εκτείναξη των κρουσμάτων είναι ένας υπαρκτός, ένας ορατός κίνδυνος και δεν πρέπει να εθελοτυφλούμε. Το τελευταίο διάστημα ίσως είναι ένας από τους λόγους που παρουσιάστηκε αυτήν η έκρηξη των κρουσμάτων, ήταν ο καλός καιρός και που διευκόλυναν τις συναντήσεις, τις συναθρήσεις. Αν κάποιος έβλεπε το τι γινόταν στον πεζόδρομο το τέλος της εβδομάδας και το Σαββατοκύριακο, θα μπορούσε να βγάλει τα συμπεράσματά του. Επιπλέον, όπως δείχνει και η αφισέτα που βλέπουμε μπροστά μας, από την Πέμπτη που μας έρχεται αρχίζει η αποκριάτικη περίοδος, Τσικνοπέμπτη, με ό,τι αυτό ενδεχομένως συνεπάγεται σε ό,τι αφορά τις συναθρήσεις και την συνέβρεση πολλών συμπολιτών. Βέβαια, αυτό που έχουμε τονίσει ήδη πολλαπλώς και θα το τονίσουμε το επόμενο διάστημα, φέτος ο γιορτασμός της αποκριάς θα είναι αποκλειστικά ψηφιακός. Δεν πρόκειται να οργανωθεί καμία απολύτως εκδήλωση με κόσμο. Παρ' όλα αυτά, έτσι, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ότι κάποιοι συμπολίτες, κάποιοι νέοι άνθρωποι θα βρεθούν μεταξύ τους για να κάνουν κάποια από τις δραστηριότητες της αποκριάς. Εδώ θέλω να σημειώσω το ότι πέρα από τους υγειονομικούς κινδύνους που συνεπάγονται αυτού του είδους οι δραστηριότητες και η έκρηξη των κρουσμάτων, δεν πρέπει να ξεχνάμε τον καθόλου αμεληταίο κίνδυνο που συνεπάγονται ο υψηλός αριθμός των κρουσμάτων και το ενδεχόμενο επιβολής ενός νέου lockdown στους επαγγελματίες, στις επιχειρήσεις, στην τοπική οικονομία, η οποία έχει χτυπηθεί πάρα πολύ από αυτήν την πανδημία. Επομένως, στις όποιες αποφάσεις παίρνουμε, στις όποιες επιλογές κάνουμε, πέρα από τους υγειονομικούς λόγους, πρέπει να παίρνουμε σοβαρά υπόψη και τις επιπτώσεις στην τοπική οικονομία. Για αυτούς τους λόγους θεωρώ το ότι πρέπει να περάσουμε ένα μήνυμα, το ότι τηρούμε απαρέγκλιτα τα μέτρα, τηρούμε πιστά τα μέτρα, προστατεύουμε την υγεία μας, την ατομική, προστατεύουμε την κοινότητα και προστατεύουμε και όλη την τοπική οικονομία και την τοπική δραστηριότητα. Τελείως.